Κούρας είπε ακόμη ότι νωρίς το πρωί μετακινήθηκε με αστικό λεωφορείο, δείχνοντας μάλιστα και στο Σταύρο Καλαφάτη το εισιτήριο. Για να σε εντυπωσιάσω. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε αναφορά και στις 5 επιπρόσθετες γραμμές αστικής συγκοινωνίας, στις προσλήψεις οδηγών αλλά και στην απόκτηση τον Απρίλιο του 2024 των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τη στιγμή τώρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, αναζητά συμμάχους εν μέσω διάσπασης στο κόμμα της Κουμουνδούρου, αυξημένη είναι η κινητικότητα στους κόλπους των στελεχών που αποχώρησαν από το κόμμα με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα επόμενα βήματά τους. Σήμερα, με μια εκτενή ανακοίνωση, στην οποία ρίχνονται βέλη κατά του πρόεδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη, ενημέρωσαν για την αποχώρησή τους από την οργάνωση μελών Πανεπιστημιακών ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, συνολικά 50 μέλη. Ο Βαγγέλης Πλάκας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Και βγήκε μεταξύ αυτών που φεύγουν, των πανεπιστημιακών που ανήκαν στην οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Νίκος Παρασκευόπουλος, η Γιώργος Αγγελόπουλος, η Φιγένια Καμτσίδου, Γιάννης Κρεστενίτης και Νικήτας Μιλόπουλος, που είχαν υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις της κυβερνήσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος βουλευτής στις τελευταίες εκλογές στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Άρης Τηλιανού και η Δημοτική Σύμβουλος Ρία Καλφακάκου. Οι 50 καθηγητές στην επιστολή που έδωσαν στη δημοσιότητα επιτίθενται στο Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας πως αφού όταν έλαβε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνεπικορούμενος από προσωποπαγή ηγετική ομάδα, εκδηλώνει μια αρχηγοκεντρική πολιτική συμπεριφορά και αναπτύσσει διχαστικό και αντιφατικό λόγο, ο οποίος καθόλου δεν συνάδει με τις αρχές και τη δημοκρατική λειτουργία της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, αυτό το Σαββατοκύριακο το ενδιαφέρον στρέφεται και στους 11 βουλευτές που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα γενικότερα, δηλαδή την ομάδα της κυρίας Έφηγης Αξιόγλου, όπως και τον κύριο Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα. Είναι δεδομένο πως θα συγκροτήσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως τους το επιτρέπει και ο κανονισμός της Βουλής. Φαίνεται πως υπάρχουν εκκρεμότητες, ποιο θα είναι το όνομα του φορέα, η κατανομή των ρόλων, αλλά και η πολιτική φυσιογνωμία, το στίγμα, καθώς θα δώσουν και τη μάχη του προϋπολογισμού ως μια πρώτη μεγάλη μάχη ως ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα. Φαίνεται ωστόσο πως έχει κλειδώσει ότι στη θέση του Προέδρου αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι ο βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Βίκη. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η κλιματική κρίση δυστυχώς είναι κοντά μας και συνεπώς οι φυσικές καταστροφές είναι ένα δεδομένο που θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, όλο ένα και με μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει ήδη πάρει μέτρα με τα κίνητρα για την ασφάλιση των πολιτών στις κατοικίες τους και με την υποχρέωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να ασφαλίζονται ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της 5ης Εθνικής Συνδιάσκεψης εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα επιμελητήρια που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές ήταν στο επίκεντρο της συνδιάσκεψης με εκτενείς αναφορές από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους εκπροσώπους επιμελητηρίων να αιτούνται προς τα κυβερνητικά στελέχη επιπλέον μέτρων. Το 10% η μείωση του έμφυα είναι ένα πρώτο βήμα. Θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να πάμε σε αντίστοιχα μεγέθη της Ευρώπης. Εμείς προτείνουμε ένα 30% που κοστίζει 120 εκατομμύρια στην πολιτεία, αλλά θυμίζω ότι οι τελευταίες καταστροφές μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο αγγίξαν το 1,5 δις. Βέβαια δεν μένουμε εκεί. Υπάρχουν 20 υποχρεωτικές ασφαλίσεις αστικών ευθυνών που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, αλλά δεν έχουν προχωρήσει. Υπάρχουν τα ανασφάλιστα. Μετά από 11 χρόνια, δυστυχώς, ο νόμος δεν λειτουργεί. Είναι παράλογο μια χώρα της Ευρώπης σήμερα να έχει ανασφάλιστα οχήματα. Και ενώ ο νόμος υπάρχει, η διασταύρωση δεν γίνεται ποτέ. Υπάρχει το θέμα της φοροαπαλλαγής ή, αν θέλετε, το να υπάρξει μια φορολογική ελάβευση για υγεία και συνταξιοδότηση. Έχουμε αφήσει κάποια δύσκολα θέματα πίσω μας στο παρελθόν. Κάποια άλλα τα κουβαλάμε ακόμα και μας ταλανίζουν, όπως είναι το φορολογικό, γιατί όπως και σε όλους τους κλάδους, έτσι και στον δικό μας, δεν υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Οι εκάστοτε αλλαγές μας φέρνουν κάποιες δυσκολίες. Το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζει επίσης όρις με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ο διαχωρισμός. Η κυβέρνηση θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει, απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Έχουμε στήσει μηχανισμούς και ταχύτητα και για την άμεση πρώτη αρρωγή και για τα επόμενα βήματα που έχουν σχέση με την πιο μέσο μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των ζημιών. Ανάλογα βέβαια